Κώστας Βλαχοστέργιος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, αρμόδιος για θέματα τουρισμού στο Δήμο Ιστιαίας Εδιψού. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Στεργιοβουλέ, καλησπέρα σας. Άκουσα τον πρόεδρο εκεί πέρα από την Ένωση Ενοδόχων, πραγματικά είναι όπως θα λέει. Σας ακούω, πέστε μου. Εσείς να μας πείτε, τι αποκομίσατε από την τελευταία έκθεση της Βαρσοβίας που ουσιαστικά δολώσατε τουριστικό δόλωμα γερό για να τσιμπήσουν τουρίστες. Ακριβώς. Νομίζω ότι η προσπάθεια και της Περιφέρειας με την οποία του κ. Σανίδα ήταν πάρα πολύ σωστή που επέλεξε και μετά που άκουσε και με τους επιχειρηματίες αλλά και τους δήμους της περιοχής για να πάμε στην έκθεση, η οποία μην παραβλέπουμε κύριε Στεργιόπουλε, ότι η έκθεση αυτή ήταν μόνο για την Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να πας σε μια περιοχή που 40 εκατομμύρια κατοίκους έχει η Πολωνία, από τους οποίους τα 2,5 μόνο εκατομμύρια βγαίνουν εκτός Πολωνίας και φανταστείτε ότι 700.000 έρχονται στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, και μάλιστα την τελευταία παρουσίαση που μας κάνανε σε ένα ξενοδοχείο στην Αθήνα η εκπρόσωπο εκεί της North Events, εταιρείας αυτής, ο πρέσβης στοχοποίησε την Ελλάδα για 2,5 εκατομμύρια και πάνω. Αυτός είναι ο στόχος της πολωνικής πρεσβείας. Δηλαδή από τις 700.000 να φτάσουμε τα 2,5 εκατομμύρια. Ακριβώς. Και σαν πρώτο στόχο βάζουμε το 1,5 εκατομμύριο και με στη συνέχεια να ανεβαίνουμε συνεχώς. Σχεδόν ο στόχος είναι να τετραπλασιαστεί δηλαδή. Ακριβώς. Ακριβώς γιατί φανταστείτε από 40 εκατομμύρια μόνο τα 2,5 βγαίνουν εκτός. Άρα υπάρχουν μεγάλα περιθώρια. Και όπως άκουσα και τον κύριο Χέλμου προηγουμένως, είμαστε ένας προορισμός πάρα πολύ κοντά στην Ελλάδα. Συγγνώμη, στην Αθήνα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Άρα και αεροπορικώς να χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι τα ταξίδια τους. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Και θα γνωρίσουμε, είχαμε την ευκαιρία να δώσουμε και στον κόσμο και στους τουροπερίοδες που έχουν έρθει την ευκαιρία να τους δείξουμε ποια περιοχή είμαστε, τι ακριβώς είμαστε, ότι έχουμε τα πάντα, αποδειγματικότητα. Έδειξαν ενδιαφέρον οι τουριστικοί πράκτορες οι Πολωνοί. Κοιτάξτε να δείτε, αν και είχαν οργανώσει, ενώ μας έγινε μια πολύ καλή παρουσίαση από τουριστικούς πράκτορες, μας αναλύσαν ακριβώς τι είναι ο κόσμος, σε ποιες περιοχές της Ελλάδας πηγαίνουν διακοπές, όλα αυτά τα πράγματα. Υπήρχε ένα μικρό μπέρδεμα λίγο εκεί με τους τουροπερίοδες, αλλά παρόλα αυτά υπήρχαν επιχειρηματίες μεμονωμένοι που κάνανε επαφές. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι φέτος θα αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό η προσέλευση του Πολωνών στην περιοχή μας. Δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε και την παρουσία στον περίπτερό μας και της Δημάρχου της κυρίας Σταθίου, αλλά και του Δημάρχου της Κύρου. Πραγματικά ήταν οι δύο δήμαρχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν, επάξια πιστεύω, και το ρόλο τους. Και είχαν τη δυνατότητα να μιλήσω και οι ίδιοι με τούρο περαίτος. Και προσωπικά θα ήθελα να πω και να ευχαριστώ στους συλλόγους εδώ της περιοχής μας και τον Σύλλογο Ξενοδόχων και τον Σύλλογο Εγκαιρωμένων Δωματίων και τον Εμπορικό Σύλλογο που ήταν όλοι μαζί μας, σαν μια γροθιά πραγματικά δηλαδή, δείξαν μια ομαδικότητα. Όπως και οι άλλοι της Κεντρικής Σέρβειας και όλοι αυτοί, είμαστε πραγματικά μια ομάδα που δουλέψαμε για τον τόπο. Ειλικρινά δεν το περίμενα. Μπορεί να ότι γίνει μια προετοιμασία στην αρχή, αλλά εντάξει. Έχει σημασία πάντως. Οι συνεργασίες. Ναι. Έχουν σημασία οι συνεργασίες. Σημασία να μπορείτε να συνεργαστείτε μεταξύ σας, έτσι. Συμφωνώ. Ήδη το έχουμε κάνει αυτό. Απλώς δεν το είχαμε δει στην αγορά. Και πιστεύω από εδώ και στο εξής. Το μήνυμα το έχουμε περάσει βέβαια και στην περιφέρεια και στον κύριο Σανιδά, στον άνθρωπο που είναι υπεύθυνο. Εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω, κύριε Βλαχοστέργιο, ότι κάνοντας ρεπορτάζ στη στερεά Ελλάδα από το 1995, τόσες τουριστικές πρωτοβουλίες συντονισμένα με κορμό και αιχμή του δώρατος στην περιφέρεια και τέτοια ανταπόκριση από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, από τους δήμους, από τους συνεργάτες όπως είναι ο ΣΕΤΕ, οι ξενοδόχοι, πρώτη φορά βλέπω, έτσι. Ναι. Συμφωνώ μαζί σας και παυξάνω στο που λέτε, γιατί πραγματικά έχουμε μια ομαδικότητα όλοι μαζί. Έχουμε καταφέρει και έχουμε πει και οι δήμαρχοι συμφωνούν σε αυτό, συμμετέχουν ενεργά, όχι έτσι από το τηλέφωνο, πραγματικά συμμετέχουν ενεργά. Έχουν τη δυνατότητα ήδη να μιλάνε και με τους τουριστικούς πράκτορες, άρα κατανοούν και αυτοί τι συμβαίνει ακριβώς και πόση δυσκολία υπάρχει στο να επικοινωνούμε λίγο με τους τουροπερέτες. Αρχίζουν και αυτοί να δουλεύουν με προγράμματα υποδομών, τα οποία βέβαια εντάξει, έχουμε μια έλλειψη στην περιοχή μας, γενικώς δηλαδή, στην Εύβοια, με τους δρόμους. Αλλά νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά το καταφέρουμε γιατί όλοι δουλεύουμε για τον ίδιο σκοπό. Και όταν το αποτέλεσμα είναι σωστό, να ξέρετε ότι και χρήματα αυτό στην περιοχή και δουλειά θα δοθούν στον κόσμο. Άρα λοιπόν είμαστε στην ίδια γραμμή πλαίσιο όλοι και δουλεύουμε δυναμικά. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα κάποιες ιδιαίτερες εντυπώσεις δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι η επόμενη έκθεση που είναι πάλι ίδια, στο ίδιο στυλ θα έλεγα, είναι η έκθεση Στοκχόλμης. Ναι. Που και εκεί που θα προετοιμάσουμε κάτι πιο δυνατό ακόμα για να πάμε, τουλάχιστον εμείς εδώ. Πότε είναι η έκθεση της Στοκχόλμης, κύριε Βλαχοστέργιο? Είναι 12-14 Φεβρουαρίου.
Οπότε και εκεί μπορούμε να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας και να καλύψουμε και αν υπάρχει κάποιο κενό ενδιάμεσα. Ναι. Μπράβο, δεν σας κρύβω, μια λεπτομέρεια ακόμα να την πω τελευταία. Είχαμε έρθει σε επαφή, ξέρετε, εμείς στην αμαντικό τουρισμό το βλέπουμε σαν Ιδρυψός. Ο αναμφίβολος Ιδρυψός είναι πρώτος στην Ελλάδα. Το βρήκαμε στο τον είδαμε στην εργασία και με τα καμεραβούρδα. Απλώς προέκυψε οι άνθρωποι αυτοί να είχαν πάει πιο μπροστά σε μια άλλη έκθεση και δεν μπορούσαν να έρθουν μαζί μας. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει να τεθεί όλο το θερμαλιστικό πεδίο της περιοχής, καταλάβετε, όχι μόνο εμείς. Μα έχει σημασία. Εντάξει. Και εσείς να προβάλλετε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα δικά σας αλλά και των όμορων δήμων, γιατί ακριβώς. Ουσιαστικά πλουτίζετε το τουριστικό σας προϊόν και το ίδιο να κάνουν λοιπόν. Και οι όμοροι δήμοι. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Βλαχοστεριό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ για την παρέμβαση, για την ενημέρωση που συνεχώς σας βρίσκουμε διαθέσιμο και εσάς και το Δήμο. Και νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Όχι, θέλετε. Επίσης, καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα από την Ιστιαία και την